Καλημέρα. Αγόρι μου, τι όμορφο. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα δηλαδή, μαζί με τον Ορίο Ναπαρεούλα. Και σήμερα θα περάσετε άλλη μια μέρα μαζί μας. Έχουμε και ένα χαρούμενο παιδάκι εδώ πέρα. Έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε στο σπίτι. Έχω να καθαρίσω λιγάκι. Θα πεταχθούμε και μια βόλτα μέχρι το σούπερ μάρκετ. Σας παίρνω πάντα μαζί μου τελικά στο σούπερ μάρκετ. Το έχω συνειδητοποιήσει σε όλα τα vlog που κάνουμε και περνάμε καθημερινές μέρες μαζί. Σας πάω και μια βόλτα μέχρι το σούπερ μάρκετ και μετά σας δείχνω και τι πήραμε. Θα κάνουμε όπως είπα παρεούλα, θα περάσουμε μια μέρα μαζί. Έχω και ένα βίντεο να ετοιμάσω για το κανάλι ούτως ή άλλως. Οπότε πιθανότατα θα δείτε και εμένα να ηχογραφώ το βίντεο. Και γενικότερα θα είναι μια καθημερινή μέρα. Σήμερα βρέχει καταρακτοδός από το πρωί. Ήθελα να σας πάρω μαζί μου και στη βόλτα που βγήκαμε με τη Μόκα, αλλά δεν βόλεψε διότι ήταν αδύνατο να βγάλω ούτε κινητό, ήθελα να βγάλω έξω με τη βροχή, ούτε μηχανή. Οπότε πήγαμε μια γρήγορη βόλτα και γυρίσαμε και έτσι δεν σας πήρα παρέα. Θα σας πάρω όμως σίγουρα όταν θα βγούμε για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Θα πεις γεια. Πες και εσύ, γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Φαντάζομαι να αναρωτιέστε γιατί με είδατε να σταματάω τη σκούπα και να είμαι κάτω στο πάτωμα και να προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Αυτό είναι γιατί η σκούπα σταμάτησε να ρουφάει και συνειδητοποίησε ότι γενικότερα είχε χάσει πάρα πολύ από την ένταση όταν ρουφούσε. Οπότε προσπάθησα να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Συνήθως ξεκινάω από τα μπροστά διότι έχει μαζεύει μερικές τρίχες ή θα αφήσει το χαλί ή έχει μαζευτεί πολύ από το χνούδι της Μόκας. Αυτή τη φορά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Τη σκούπα είχα να τη χρησιμοποιήσω από τη στιγμή που έφυγε ουσιαστικά η μαμά, δεν την είχα ξαναχρησιμοποιήσει από εκείνη την ώρα και από την ώρα που είχε έρθει η μαμά στο σπίτι πριν από περίπου 3 μήνες, η μαμά ήταν αυτή η οποία σκούπιζε και εγώ με την κοιλιά ως εκεί στην αρχή και μετά με το μωρό δεν είχα το χρόνο ουσιαστικά να ασχοληθώ με το σκούπισμα, σύνο ότι ήταν κάτι το οποίο η μαμά την άρεσε πάρα πολύ να το κάνει από μόνη της. Αυτό το οποίο η μαμά μου δεν μου είπε όμως είναι ότι η σκούπα είχε χάσει την δύναμη του να ρουφάει και επειδή η ίδια δεν είχε ξαναχρησιμοποιήσει σάρκ, γιατί δεν ξέρει πώς τη διαφορά τέλος πάντων μεταξύ αυτών των διαφορετικών σκούπων σε σχέση με τις σκούπες που έχουμε στην Ελλάδα, δεν μου είχε πει τίποτα. Και τώρα που τη χρησιμοποίησα, συνειδητοποίησα ότι ήταν τελείως μπλοκαρισμένη σε σημείο που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε. Όχι, θα σας δείξω πρώτα τι χρησιμοποίησαμε. Έβαλα μαζί 2 από τις βελόνες του πλεξίματος, τις κολλήσαμε μαζί για να μπορέσουμε να τις πιέσουμε από το stick μέσα. Της σκούπας και να καταφέρουμε να την ξεμπλοκάρουμε, τόσο πολύ πράγμα είχε. Και επειδή προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε και το μπροστά κομμάτι, το κεφάλι, επειδή κάμπτεται ουσιαστικά και το ξέρετε πως πάνε οι σκούπες που έχουν αυτό το κομμάτι που πάει έτσι, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά. Το οποίο όμως το δείτε εδώ μπροστά, η κεφαλή είναι στίκ που έχουμε για φοντού. Αν μου έρθετε ήταν το φοντού που κάνεις λιωμένο τυρί και βάζεις κομματάκι από κασέρι είτε βάζεις κομματάκι από ψωμί εδώ πέρα και το ρίχνεις μέσα στο λιωμένο τα κασέρια για να φας. Έχουμε ένα σετ τέλος πάντων από φοντού το οποίο το έχουμε πάρει εδώ και 2 χρόνια.
Δεν έχουμε κάνει φωνή. Μια φορά κάναμε ένα από την αλήθεια και από τότε τα έχουμε και κάθονται, διότι δεν ήταν πάρα πολύ βολικό. Τελικά βόλεψαν για άλλα πράγματα. Φυσικά θα το βάλω μέσα στο πλυντήριο πιάτο να το πλύνω για να απολυμανθεί πλήρως. Γιατί μετά από αυτό που το χρησιμοποιήσαμε για να βγάλουμε όλη τη σκόνη και όλη την ιδέα που είχε σκούπα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω να σας δείξω τι βγάλαμε από το κοντάρι ουσιαστικά, από το stick. Το βλέπετε όλο αυτό? Δείτε πόσο γεμάτη είναι η σακούλα. Όλο αυτό ήταν μέσα στο κοντάρι της σκούπας. Ναι. Τώρα λοιπόν θα ξανακλείσω αυτή τη σακούλα, μιας που την άνοιξα για να σας τη δείξω. Θα την πετάξω σκουπίδια και θα ξαναβάλω σκούπα στο δωμάτιο, μιας που αυτή τη φορά θα ξέρω τουλάχιστον να τη ρουφάει. Το Ανδρομέδας είναι έτοιμο. Έχουμε κάνει στο αγαπημένο της πιατάκι. Έτσι θα σας δείξω και όλες τι έχουμε κάνει. Έχουμε τοστάκι με κασέρι, φραουλίτσες και μερικά μύρτιλα, ό,τι μας έχει απομείνει. Σήμερα, αργότερα δηλαδή, τώρα που θα πάω έξω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω μερικά ακόμα γιατί της αρέσουν πάρα πολύ τα μύρτιλα. Οπότε αυτό είναι το μεσημεριανό της. Και έχουμε στο ποτηράκι της μέσα μήλο με μύρτιλο ουσιαστικά, σε χυμό, χωρίς πρόσθετες ζάχαρες. Σας το είχα δείξει και όλο στο τελευταίο vlog. Οπότε το μεσημεριανό της είναι έτοιμο. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, έχει περίεργο καιρό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ακριβώς ήλιο, έχει αντιλιά. Και με ενοχλεί στα μάτια. Και δεν έχει ακριβώς κρύο, αλλά να πάει στιγμή μπορεί να αρχίσει να βρέχει. Και αν αρχίσει να βρέχει θα γίνει μουσκίδι. Οπότε είπα, ας βάλω τον μπουφάν και ας είμαι με αμάνικο από μέσα. Τουλάχιστον να μην βραχώ. Θα πάμε σε δύο διαφορετικά μέρη. Θα πάμε και στο μεγάλο το σούπερ μάρκετ, στο Tesco, αλλά και στο farm food που πάμε συνήθως. Διότι μου αρέσει, όπως ξέρετε, να εκμεταλλεύουμε το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες προσφορές σε διάφορα μέρη. Πολύ ώρα που γύρισα στο σπίτι, πήρα δύο τσάντες πράγματα και το καρότσι γεμάτο. Θα έγραφα λίγο παραπάνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και γενικότερα θα βλέπατε και λίγο παραπάνω στο βίντεο, αλλά άρχισε να βρέχει κατρακτωτός. Μέσα στο Tesco είχε αρκετό κόσμο, οπότε δεν ήθελα, μάλλον δεν ήταν εύκολο να μανουβράω το καρότσι και ταυτόχρονα να γράφω. Και μετά βγαίνοντας λόγω της βροχής δεν ήθελα καν να βγάλω τη μηχανή και να γράψω και να ρισκάρω ουσιαστικά να βραχεί και να χαλάσει. Πήγα και από το Farm Foods, πήρα κάποια πράγματα, έχω δύο τσάντες εδώ, θα σας τις δείξω κιόλας. Έχω δύο τσάντες εδώ και φυσικά έχω και το καρότσι γεμάτο. Οπότε αυτή τη φορά δεν θα κάτσω αναλυτικά να σας δείξω τι αγόρασα από το σούπερ μάρκετ. Θα τα βγάλω να τα καθαρίσω και θα τα βάλω στη θέση τους κατευθείαν. Μιας που ακριβώς το προηγούμενο βίντεο, πριν από μερικές ημέρες ήταν σούπερ μάρκετ χολ, δεν υπάρχει νόημα, δεν έχει νόημα τέλος πάντων να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Και πάμε να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της μέρας μας, να καθαρίσω, να βάλω τα πράγματα στη θέση τους και να συνεχίσω με το υπόλοιπο σπίτι. I'm slipping away.
είναι λίγο αργότερα. Έχουμε βάλει την Ανδρομέδα ήδη για ύπνο. Έχω έναν μικρό ο οποίος κοιμάται στην αγκαλιά μου αυτή τη στιγμή. Πείτε μου πόσες φορές αλλάζατε εσείς φορμάκια ή αλλάζετε φορμάκια αν έχετε μικράκι όσο είναι και ο Ρίωνας 3 μηνών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Διότι εμείς ο Ρίωνας έχει μια τάση γενικότερα να τρώει πάρα πολύ αχόρταγα και μετά δεν είναι ακριβώς εμετός, αλλά μου φτύνει λίγο, βγάζει λίγο και γενικά αλλάζουμε φορμάκια 3 φορμάκια την ημέρα, μερικές φορές και 4. Δεν έχουμε δηλαδή ένα φορμάκι όλη την ημέρα, δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων, βλέπετε έχουμε αλλάξει αυτή τη στιγμή, είμαστε σε λευκό και έχω αλλάξει και εγώ γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι είναι στην αγκαλιά μου όταν το κάνει αυτό και καταλήγει το μισό επάνω στο φορμάκι και το άλλο μισό επάνω στα δικά μου τα μπλουζάκια. Οπότε και εγώ πρέπει να πάω μια βόλτα από το Primark μόλις ανοίξω τα μαγαζιά και να προμηθευτώ απλά μπλουζάκια t-shirt, να έχω τουλάχιστον έτσι μια τα δεκαριά δεν θα πω, αλλά επειδή έχω ήδη 4 τα οποία συνέχεια τα αλλάζω, να πάρω όλα 4 για να προλαβαίνω να πλένω. Γιατί πλένουμε μία τα δικά τους τα πλυντήρια και μία τα δικά μας, δεν προλαβαίνω να πλύνω αρκετά. Ένας άλλος λόγος τέλος πάντων που ξεκίνησα να σας μιλάω τώρα είναι γιατί σήμερα μας ήρθε το καρεκλάκι για το αυτοκίνητο, το οποίο όμως δεν το έχουμε αγοράσει διότι έχουμε αυτοκίνητο. Σας έχω πει σε προηγούμενο vlog ότι δεν οδηγάμε, δεν έχουμε αμάξι, εγώ δεν οδηγάω καθόλου. Ο Άνταμ που οδηγάει δεν του αρέσει να οδηγάει, έχει δίπλωμα αλλά δεν του αρέσει να οδηγάει. Αυτοκίνητο δεν έχουμε, χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ουσιαστικά για τις μετακινήσεις μας μέσα στην πόλη, μιας που δεν χρειάζεται αυτοκίνητο για τις δουλειές μας και πίσω. Αλλά είχαμε αγοράσει καρότσι, διπλό καρότσι, όταν είχαμε μάθει, βασικά ήταν λίγες, νομίζω ήταν 2 εβδομάδες πριν γεννήσω, που είχαμε αγοράσει διπλό καρότσι γιατί το βρήκαμε σε προσφορά. Το καρότσι είναι από Joy, από τη μάρκα Joy, και για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ουσιαστικά και την Ανδρομέδα και τον Ωριανό στο καρέκλα, στο καρότσι το διπλό, χρειαζόταν παιδικό καρεκλάκι αυτοκινήτου, το οποίο μπαίνει πρόσθετο στο πίσω μέρος του καροτσιού και στο οποίο μεταφέρεται το νεογέννητο μέχρι και 6 μηνών. Μπορείς να έχεις το καρεκλάκι επάνω και μετά μπορείς ανάλογα με το μέγεθος του παιδιού να το αφαιρέσεις τελείως και να χρησιμοποιήσεις το πίσω κάθισμα ουσιαστικά. Θα σας το δείξω κιόλας γιατί θέλω να σας δείξω όχι μόνο το καρεκλάκι, αλλά να σας δείξω και το καρότσι. Αυτό είναι το διπλό μας το καρότσι. Όπως βλέπετε, αυτό ήταν που εννοούσα. Βάζεις το καρεκλάκι του αυτοκινήτου στο πίσω κάθισμα του καροτσιού και μπορείς ουσιαστικά να μεταφέρεις ένα μικρό μωρό και ένα λίγο μεγαλύτερο παιδάκι στο μπροστινό κάθισμα. Εμείς πήραμε αυτό το καρότσι, το Joy, όπως βλέπετε, το οποίο ήταν σε προσφορά όταν το πήραμε. Πληρώσαμε 150 λίρες, όσο απίστευτο και αν ακούγεται αυτό. Το είχε προσφορά το Argos σε αυτό το χρώμα το γκρίζο και σήμερα πήραμε και την καρέκλα. Η καρέκλίτσα λοιπόν αυτή του αυτοκινήτου, το κάθισμα του αυτοκινήτου, το οποίο είναι αυτό εδώ, εμείς το πήραμε 70 λίρες από το eBay. Είναι το Joy iGEM 2, είναι το πιο καινούριο κάθισμα, μιας που υπήρχε παλαιότερα το iGEM και υπάρχει και το απλό το GEM. Εμείς πήραμε το iGEM το 2 και το βρήκα σε προσφορά. Ήταν καινούριο, ολοκένουργιο, ήρθε σε κουτί. Και ο λόγος που το ήξερα ότι είναι καινούριο είναι γιατί ήταν εκθεσιακό κομμάτι και πουλήθηκε ουσιαστικά από μαγαζί το οποίο έκλεισε. Εξού και γιατί ξέρω ότι ήταν καινούριο κομμάτι και είναι αχρησιμοποιητό. Και η επόμενη μέρα και σήμερα σας έχω παρεούλα στην κουζίνα διότι μου ζητήσατε να δείτε τη συνταγή για το banana bread που κάνω για την Ανδρομέδα και γενικότερα είναι το κάνουμε για το σπίτι για να έχουμε κάτι σαν κέικ, σαν υποκατάστατο γλυκού τέλος πάντων. Και έχω τελικά δίπλα μου αυτή τη στιγμή, θα σας τα δείξω. Σήμερα έχει μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, έχουμε ηλιοφάνεια έξω αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε αυτό τον απέσιο, μουντό, βροχερό καιρό, παρόλο που έχουμε μερικά συννεφάκια στο ενδιάμεσο. Αλλά θα κάνουμε μερικές ακόμα δουλειές σήμερα. Τελικά χθες δεν κατάφερα να γράψω το βίντεο που ήθελα να γράψω, αλλά θα το γράψω σήμερα, γι' αυτό και είπα ας το επεκτείνω αυτό το blog. Blog! Το vlog! Blog. Θυμήθηκα τις παλιές καλές εποχές που απλά είχα το blog και έγραφα μόνο εκεί μέσα. Λοιπόν,
Ας επεκτείνουμε λοιπόν αυτό το vlog σε δύο μέρες αντί για μία. Θα κάνουμε σήμερα μαζί και το banana bread. Ίσως θα δούμε πώς θα πάει να κάνουμε και σιμιγδαλένιο χαλβά, διότι έχω ένα σιμιγδάλι το οποίο θέλω να το χρησιμοποιήσω πριν περάσουμε την ημερομηνία που προτίθεται ότι να το χρησιμοποιηθεί. Ας ξεκινήσουμε όμως να κάνουμε το cake bananas, να σας δείξω ουσιαστικά τι βάζουμε μέσα και θα σας πω κιόλας τι μπορείτε να αλλάξετε για την περίπτωση που δεν θέλετε να το κάνετε με ζάχαρη ή θέλετε να το κάνετε πιο υγιεινό ή θέλετε να το κάνετε χωρίς γλουτένη κτλ. Θα πάμε να σας δείξω τι έχω δίπλα μου και θα σας εξηγήσω και τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Αυτά είναι όλα τα προϊόντα που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε το κέικ. Όπως βλέπετε είναι πολύ λίγα και πολύ βασικά. Θέλουμε αλεύρι το οποίο φουσκώνει μόνο του, είτε φαρινά παν υπάρχει προτίμηση. Αν το θέλετε το κέικ λίγο πιο υγιεινό, τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, να χρησιμοποιήσετε αλεύρι ολικής άλεσης, είτε και αλεύρι χωρίς γλουτένη. Αν χρησιμοποιήσετε αλεύρι όμως το οποίο δεν φουσκώνει από μόνο του, θα χρειαστεί να βάλετε περισσότερο μπέικιν μέσα για να το βοηθήσετε να φουσκώσει. Ζάχαρη κρυσταλλική. Τώρα, η διαφορά αυτή τη ζάχαρη με τη ζάχαρη που έχουμε κατά βάση στην Ελλάδα είναι ότι αυτή η ζάχαρη εδώ, η οποία λέγεται caster sugar στα αγγλικά, είναι ότι η κρύσταλλη είναι μικρότερη κρύσταλλη σε σχέση με την κρυσταλλική ζάχαρη που βρίσκουμε κατά βάση στην Ελλάδα. Διότι η ζάχαρη που έχουμε στην Ελλάδα εδώ πέρα θα την βρίσκατε σαν granulated sugar. Σκεφτείτε, είναι κάτι ανάμεσα στην κανονική ζάχαρη και στη ζάχαρη άχνη. Εντάξει, είναι κάτι στο ενδιάμεσο. Βοηθάει πιο εύκολα διότι διαλύεται πιο εύκολα μέσα στα κέικ, αλλά δεν έχει σημασία, μπορείτε πολύ απλά να χρησιμοποιήσετε την κανονική τη ζάχαρη και αν θέλετε να την περάσετε και από ένα μούλτι, λίγο να τη σπάσετε χωρίς να την κάνετε άχνη. Ίσα-ίσα και να τη βοηθήσετε να διαλυθεί πιο γρήγορα. Μετά, φυσικά, λίγο baking powder. Όπως είπα, άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλεύρι το οποίο δεν φουσκώνει μόνο του, τότε αντί να χρησιμοποιήσετε ένα κουταλάκι baking που θα χρειαστεί η συνταγή, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε 2,5. Ξέρω, ακούγεται πολύ, αλλά είναι για να το βοηθήσετε το cake να φουσκώσει. Εμείς βάζουμε επάνω στο κέικ και μερικά κομματάκια σοκολάτας. Τώρα αυτό είναι επιλογή σας φυσικά, το πώς θέλετε να διακοσμήσετε το κέικ είναι δικιά σας επιλογή. Εμείς τα βάζουμε διότι είναι σοκολάτα γάλακτος μέσα και λευκή σοκολάτα και αρέσουν στην Ανδρομέδα όταν υπάρχει ένα ή δύο μέσα στο κέικ της, οπότε και τα προτιμούμε. 2 απλά αυγά. Θέλουμε λίγο βούτυρο. Τώρα φυσικά υπάρχει επιλογή. Άμα δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε βούτυρο, να χρησιμοποιήσετε μαργαρίνη. Άμα δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαργαρίνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βούτυρο καρύδας, βούτυρο ή λάδι καρύδας. Είναι δικιά σας επιλογή. Εγώ εδώ πέρα έχω single cream και ο λόγος που έχω κρέμα, η οποία είναι σαν κρέμα γάλακτος και δεν έχω γάλα, είναι διότι μας έχει μείνει λίγο και είναι στην κυριολεξία η ποσότητα που θα χρησιμοποιήσω. Αλλά στην πράξη το κέικ θέλει 2 μεγάλες κουταλιές της σούπας γάλα. Αυτό είναι στο περίπου τόσο. Είναι λίγο πιο πηχτό από το κανονικό το γάλα, αλλά στην πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσω αυτό σήμερα, για να μην μας χαλάσει και να μην το πετάξω. Και 2 μπανάνες, οι οποίες έχουν αρχίσει να μαυρίζουν όπως βλέπετε, διότι όταν είναι μαλακιά η μπανάνα είναι και λίγο πιο γλυκιά και θα αφήσει την φυσική φρουκτόζη μέσα για να γλυκάνει το κέικ. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το κέικ. Και για όσους θέλετε να βρείτε και την συνταγή και την αυθεντική συνταγή, αλλά και τη συνταγή έτσι όπως την κάνω εγώ, θα βάλω εδώ πέρα στην οθόνη σας το link για το site, για το blog μου. Θα υπάρχει και στην περιγραφή του βίντεο και να μπορείτε να πάτε να το βρείτε, όπου θα υπάρχουν όλα τα συστατικά, οι μετρήσεις, ακριβώς τι χρειάζεστε και πώς ακριβώς θέλει το κέικ για να γίνει. Τι ακριβώς χρειάζεται τέλος πάντων για να γίνει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συνταγή είναι μία από τις πιο εύκολες που μπορείτε να φανταστείτε, γιατί στην πράξη λίγο πολύ είναι τα βάζουμε όλα μέσα και τα χτυπάμε παρέα. Αυτό το οποίο κάνω εγώ πρώτα, μιας που η ανάμιξη δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο, είναι να ανοίξω το φούρνο στους 170 βαθμούς στις εστίες. Δεν το βάζω στον αέρα γιατί το κέικ φουσκώνει καλύτερα όταν είναι στις εστίες. Οι περισσότερες κυρίες από εσάς εκεί έξω το γνωρίζετε αυτό. Οπότε το βάζω στις εστίες πάνω και κάτω θέρμανση στις 170 βαθμούς και το αφήνω προθερμάσει πριν βάλω το κέικ μου μέσα. Το δεύτερο άλλο πράγμα που κάνω για να το έχω εύκολα και γρήγορα κοντά μου είναι να βγάλω το ταψάκι το οποίο θα χρησιμοποιήσω. Όπως σας είπα, επειδή λέγεται banana bread, το χρησιμοποιούμε σε αντίστοιχο ταψάκι, το οποίο μοιάζει σαν να είναι ψωμάκι. Έχω έτοιμο κομμένο, βασικά τα αγοράζω έτοιμα για να μπορώ να περιχύσω μέσα το υλικό, τη μίξη που θα κάνω για το κέικ μου, για να μην χρειάζεται να κολλήσει το ψάκι. Αν δεν έχετε κάτι αντίστοιχο και αν δεν έχετε λαδόκολλα για να την κόψετε τέλος πάντων και να προστατεύσετε το μείγμα σας από το να κολλήσει το ψάκι, τότε μπορείτε πολύ απλά να βουτυρώσετε το ψάκι και να βεβαιωθείτε ότι δεν το έχετε βάλει πάρα πολύ κάτω, πολύ κοντά στην αιστεία όταν το βάζετε μέσα, για να μην κολλήσει, να μην λιώσει δηλαδή όλο αυτό το βουτυρό που θα έχετε βάλει γρήγορα και απορροφηθεί από το κέικ και να μην κολλήσει το κέικ στο ταψί σας. Πέραν αυτού, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν έχετε λαδόκολλα, χρησιμοποιήστε λίγη λαδόκολλα.
Αυτό το βάζω στην άκρη να είναι έτοιμο. Τώρα, πρώτο πράγμα που θα κάνω μετά από αυτό είναι να λιώσω τις μπανάνες μου. Οπότε πάμε να τις ανοίξουμε και να τις κάνουμε νιανιά. Τώρα θα δείτε, οι περισσότερες μπανάνες που είναι χρησιμοποιημένες, μάλλον που χρησιμοποιούμε για το συγκεκριμένο κέικ, πρέπει να έχουν, όπως βλέπετε, μαυρίλες επάνω, να έχουν, όπως είπα, οριμάσει αρκετά για να μπορέσουν να βγάλουν γλυκάδα. Ιδεάλλως δεν θα βγάλουν πολλά γλυκά και έτσι το κέικ μας δεν θα είναι πάρα πολύ γλυκό. Με συγχωρείτε που με βλέπετε να εξαφανίζομαι για λίγο, αλλά έχω το κάδο με τα σκουπίδια από πίσω μου και θέλω να πετάω τις φλούδες. Λοιπόν, δεύτερη μπανάνα και βλέπετε και αυτή έχει πάνω μαυρίλες. Έχει δηλαδή δείξει σημάδια ότι έχει αρχίσει να οριμάζει αρκετά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνταγή μας. Εγώ βγάζω πάντα και τις ίνες όταν τις βλέπω και μπορώ να τις αφαιρέσω, διότι δεν είναι ευχάριστες όταν τις πετυχαίνεις μέσα στη μίξη. Λοιπόν, και πάμε να τις κάνουμε νιανιά. Πανάνα μας είναι έτοιμη, πολτοποιημένη, νιανιά. Και να πω εδώ πέρα κιόλας ότι το συγκεκριμένο κέικ είναι πολύ ωραία ιδέα να το κάνετε μαζί με μικρά παιδάκια, αν έχετε ουσιαστικά στην οικογένεια, διότι μπορούν να σας βοηθήσουν με πολύ βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα να τους δώσετε τις μπανάνες και ένα πιρουνάκι και να τους ζητήσετε να τις πολτοποιήσουν. Ειδικά αν η μπανάνα είναι αρκετά όρημη, τότε θα είναι από μόνη της μαλακή, δεν θα ζοριστούν και τα μωρά και θα χαρούν κιόλας να βοηθήσουν. Δηλαδή, εμένα μία από τις πρώτες πιο όμορφες αναμνήσεις που έχω με τη μητέρα μου μέσα στην κουζίνα είναι να κάνουμε το κέικ μοσαϊκό της γιαγιάς μου και να ανακατεύω ουσιαστικά μείγματα όταν τα δίνει η μαμά να τα κάνω. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα σαν κέικ να γίνει και με παιδάκια μέσα στο σπίτι. Να βάλω λίγο αυτό στην άκρη. Ένα άλλο πράγμα τώρα που θέλω να κάνω είναι να λιώσω το βούτυρό μου. Είναι αρκετά μαλακό, είναι σε θερμοκρασία δωματίου και θα το βάλω μέν στο μίξερ, αλλά το προτιμώ λίγο πιο μαλακό από αυτό, οπότε θα το βάλω για δευτερόλεπτα μέσα στο μικροκυμάτων να το μαλακώσω περαιτέρω. Και με τη σπάτουλα που θα χρησιμοποιήσω ούτως ή άλλως για το τέτοιο μου, κοιτάζω αν έχει μαλακώσει αρκετά, όπως βλέπετε υποχωρεί και έχει αρχίσει να λιώνει. Οπότε είναι μια χαρά, ξέρω ότι θα διαλυθεί ωραιότατα μέσα στο μείγμα μου. Τώρα, πριν περάσω να βάλω οτιδήποτε από τα υγρά, θα βάλω πρώτα τα στερεά. Θα ξεκινήσω λοιπόν να βάζω πράγματα μέσα στο μίξερ. Ξεκινάω πάντα με τα στερεά και μετά περνάω στα υγρά. Οπότε θα βάλω πρώτα το αλεύρι μου. Τη ζάχαρη. Το baking powder. Εφόσον έχω ήδη μέσα τα στερεά μου με τη σπάτουλα, τα ανακατεύω λιγάκι. Πρέπει να αρχίσω τη μίξη. Τώρα, θα βάλω μέσα την μπανάνα. Το βούτυρο. Και το γάλα μου, πριν βάλω τα αυγά. Και θα τα χτυπήσω έτσι πριν μπουν τα αυγά. Δεν τα χτυπάω πολύ, τα χτυπάω ίσα να γίνει μια πρώτη ανάμιξη για να αναμειχθεί το αλεύρι και τώρα είναι που θα βάλω και τα αυγά μου. Και εδώ είναι που χρειάζεστε πάντα κάτι έξτρα για να μπορείτε να τα βάλετε κάπου. Πάντα βεβαιώνουμε να δούμε πως έχει πέσει τσόφλι κατά λάθος μέσα. Δεν έχει πέσει. Ξανανοίγουμε το μίξερ.
Στο ενδιάμεσο σταματήσαμε να κάνουμε και γάλα στον Ορίωνα. Τέλος πάντων, μόλις τελειώσει την ανάμιξη, διότι το αφήνω να μίξει περίπου τουλάχιστον 10 λεπτάκια για να βεβαιωθώ ότι έχει γίνει μια πολύ καλή μίξη στο μείγμα μας. Τότε θα το αφαιρέσω από εδώ και θα το βάλω στη λαμαρίνα μου, στο ταψάκι μου το οποίο το έχω έτοιμο. Εγώ επίσης βεβαιώνω ότι έχει φύγει και από το μίκτη εδώ πέρα όλη η ποσότητα που έχει κολλήσει στο πάτο. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Φυσικά δεν χρειάζεται να έχετε μεγάλο μίξερ σαν αυτό για να κάνετε το κέικ. Μπορείτε να έχετε μίξερ χειρός, μια χαρά θα γίνει. Απλά θα πρέπει να μείνετε στο τέλος να κάνετε ανάμιξη αρκετή ώρα. Να σας δείξω λοιπόν πως είναι και το μείγμα. Βλέπετε, έχει γίνει ένα πράγμα όλο μαζί. Και τώρα με τη σπάτουλα θα το αφαιρέσω και θα το ρίξω μέσα στο ταψάκι μου. Μια στο κέικ είναι τώρα έτοιμο, θα το βάλω στο φούρνο για περίπου μία ώρα. Αυτό που κάνω συνήθως είναι ότι το βάζω μέσα για τα πρώτα 45 λεπτά χωρίς να το έχω καλύψει, ούτως ώστε να το αφήσω να φουσκώσει, να κάνει, να πάρει ωραίο χρώμα κτλ. Και μετά που θα περάσουν τα 45 λεπτά, θα το βγάλω και θα το καλύψω με αλουμινό χαρτό για να το ξαναβάλω μέσα και τα υπόλοιπα 15 και να βεβαιωθώ ότι δεν θα αρπάξει από πάνω, αλλά τουλάχιστον θα ψηθεί όλο το κέικ. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε μέσα, ωστόσο ο φούρνος έχει προθερμαθεί από την ώρα που ξεκινήσαμε να κάνουμε το κέικ και θα σας το δείξω μόλις τελειώσει. Στο ενδιάμεσο φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε, έτσι. Οπότε πάμε. Ξύπνησες? Ναι. Ναι, μετά. Θα σηκωθείς? Έλα. Την πήρα σου πού. Την πήρε, δεν την πήρε. Α, την πήρε, ωραία, πάμε. Ωριώνα, τι είναι αγόρι μου όμορφο. Μαμά, πες εσύ. Μαμά.
Μαμά. Μαμά. Καρδούλα μου. Σημερινό βίντεο, θέλω να πω ότι ένα από τα πράγματα που κάναμε μέσα στην εβδομάδα, τουλάχιστον που έκανα εγώ μέσα στην εβδομάδα και βεβαιώθηκα ότι έχει γίνει παραλαβή και έχει έρθει στο σπίτι πριν τις 21 του μηνός, είναι τα δωράκια μας για τον μπαμπά μας, μιας που στις 21 Ιουνίου είναι η μέρα του πατέρα. Εσείς το βλέπετε Κυριακή το βίντεο, που σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα από σήμερα θα είναι η μέρα του πατέρα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς ψωνίσαμε κάποια πράγματα για τον μπαμπά μας. Δεν θα σας δείξω τι του πήραμε, θα τα δείτε στο vlog της ημέρας, γιατί σίγουρα θα γράψουμε εκείνη την ημέρα όταν άνοιξε ο Άνταμ το δώρο του. Να δείτε και εσείς τι του πήραμε και τα λοιπά. Πάντως η σακουλίτσα είναι εδώ, είναι έτοιμη. Παραγγείλαμε κάποια πράγματα. Μ' αρέσει που λέω πληθυντικός. Ένας άνθρωπος είμαι μία. Λοιπόν, παρήγγειλα τέλος πάντων κάποια πράγματα για τον Άνταμ και για να φανεί τέλος πάντων σαν δωράκια από τα μωρά, αλλά και κάτι το οποίο αγόρασα εγώ σαν δώρο για αυτόν. Τώρα θα το πω κιόλας εδώ πέρα. Ο λόγος που δεν σας το δείχνω δεν είναι μόνο γιατί θέλω να τα κρατήσω έκπληξη. Είναι προφανώς γιατί ο Άνταμ βλέπει τα βίντεο και μπορεί να μην καταλάβει φυσικά, να μην καταλαβαίνει πολλά ελληνικά. Καταλαβαίνει, απλά όχι πολλά. Αλλά σίγουρα, άμα δείξω τα δώρα, θα καταλάβει ότι αυτά είναι για τον ίδιο και δεν θέλω. Δεν το θέλω αυτό να συμβεί. Οπότε θέλω να του κάνω αυτού έκπληξη. Και φυσικά πακέτο με αυτό θα γίνει έκπληξη και σε εσάς. Θα δείτε στο επόμενο vlog τι του πήρα. Αλλά ταυτόχρονα κιόλας πρέπει να αναφέρω εδώ πέρα ότι είναι η δεύτερη χρονιά ουσιαστικά που σαν μπαμπάς θα παραλάβει κάποια δωράκια και είναι η δεύτερη χρονιά που την ημέρα της μητέρας εγώ δεν παρέλαβα τίποτα. Δεν είδα δώρο για εμένα σαν μαμά την πρώτη χρονιά, διότι ήμασταν και οι δύο στη δουλειά και δεν υπήρχε επιλογή. Μάλλον την πρώτη χρονιά ο Άνταμ ήταν στη δουλειά, εγώ ήμουν στο σπίτι, δεν είχε χρόνο ουσιαστικά να πάρει κάτι. Και το είχε ξεχάσει τελείως, οπότε δεν είχα δωράκι. Και φέτος ήταν γιατί η ημέρα της μητέρας έπεσε, τουλάχιστον η αγγλική ημέρα της μητέρας, διότι γιορτάζουμε διαφορετικά την ημέρα της μητέρας. Στην Αγγλία είναι τον Μάρτιο, ενώ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι τον Μάιο. Τέλος πάντων, η ημέρα της μητέρας έπεσε την Κυριακή που εγώ ουσιαστικά ήμουνα ακόμα στο νοσοκομείο μετά που είχα γεννήσει. Γέννησα Παρασκευή, την Κυριακή ήμουν ακόμα μέσα και ήταν εκείνη την ημέρα που ήταν η ημέρα της μητέρας, οπότε δεν πήρα κάποιο δωράκι και δυστυχώς δεν την πέρασα καν με την οικογένειά μου, ήμασταν μόνο εγώ και ο Ρίωνας στο νοσοκομείο. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι το μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, έχει τη τρίτη χρονιά, εύχομαι και ελπίζω κάτι να παραλάβω σαν μαμά. Τώρα, όπως και να έχει, ο Άνταμ θα πάρει δωράκι και για τη δεύτερη χρονιά που είναι μπαμπάς. Και κάπου εδώ μάλιστα θέλω να ρωτήσω κιόλας αν εσείς ψωνίσετε κάτι για τον μπαμπά σας στο σπίτι. Όλες οι μανούλες εκεί έξω, φροντίζετε να του κάνετε κάποιο δωράκι ή θα κάνετε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό την ημέρα του πατέρα? Θα έχετε κάποια σχέδια? Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Ελπίζω τουλάχιστον οι μπαμπάδες να μην τα βλέπετε και να μην τα διαβάζετε, γιατί προφανώς τα περισσότερα από αυτά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι εκπλήξεις.
Πείτε μου λοιπόν τι έχετε εσείς ετοιμάσει για την ημέρα του πατέρα για τους δικούς σας μπαμπάδες. Είτε είναι μπαμπάδες, η μπαμπάδα σας η μεγάλη, είτε είναι ο σύντροφος ο οποίος τέλος πάντων έχει γίνει και μπαμπάς. Και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο για να προλάβω να το μοντάρω και να το ανεβάσω ούτως ώστε να το βρείτε έτοιμο την Κυριακή για να το δείτε. 2 ημέρες που θα περάσετε μαζί μας. Και εύχομαι και ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να είστε υγιείς που είναι το πιο σημαντικό, να δείχνετε την αγάπη σας σε όλα τα άτομα τα οποία αγαπάτε και είναι τριγύρω σας, μην τη θεωρείτε δεδομένη, μην ξεχνάτε να την λέτε και να την εκφράζετε κάθε μέρα που περνάει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εγώ σας φιλώ και θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας!